Θανάση Πατινιώτη, νέο σταθμό στην καριέρα σου. Βέβαια, μένει στην Κρήτη, έχει γίνει το σπίτι σου πλέον εδώ. Νέο σταθμό λοιπόν, η ομάδα του Γιούχτα, μια ομάδα που από τη Super League 2 θα συνεχίσει τη νέα σεζόν στην Τρίτη Εθνική. Ναι, έτσι είναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω στην ομάδα του Γιούχτα, που πήρα αυτή την απόφαση. Ένα υγιές σωματείο και ιστορικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως είναι κάθε χρόνο, με τις ομάδες της Αθήνας. Ξέρουμε, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο και απρόβλεπτο πρωτάθλημα και θα δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Σίγουρα η ομάδα, παρά το γεγονός ότι έρχεται από ένα υποβιβασμό, έχει πάντα υψηλούς στόχους όταν βρίσκεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το έδειξε και στην προηγούμενη φορά που έχει πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε φαντάζομαι ότι οι στόχοι της ομάδας συμβαδίζουν και με τους δικούς σου. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε ένα προπονητικό επιτελείο που είχαμε συνεργαστεί και πέρσι. Είδατε την πορεία μας. Εντάξει, πέσαμε σε έναν όμιλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Πέσαμε με τον Πανιόνιο, με τον Εθνικό. Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν ανταγωνιστικοί. Τερματίσαμε τρίτη. Αυτό κοιτάμε να κάνουμε και φέτος, να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται. Κάθε παιχνίδι θα το κοιτάμε ξεχωριστά. Και η πορεία θα δείξει για τους στόχους της ομάδας που ευελπιστώ και γνωρίζουμε όλοι ότι θα είναι υψηλή φέτος. Το ότι είναι προπονητής και φέτος δικός θα είναι ο Μανώλης Ζωσουτζής, νομίζω είναι κάτι ιδιαίτερο, σημαντικό. Έτσι τον εμπιστεύεσαι και έδειξε και αυτό την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σου με αυτή τη μεταγραφή. Ναι, όπως έχω δηλώσει, τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Έχουμε ξανασυνεργαστεί. Δουλεύει σοβαρά, επαγγελματικά και αυτό είναι που μου αρέσει. Πάντα ο επαγγελματισμός και η σοβαρότητα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να υπακούμε στις εντολές του και να κάνουμε αυτό που πρέπει στο γήπεδο για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Πάντως, ζήσατε και μια πολύ δυνατή χρονιά πέρσι με τον Αλμυρό. Η τρίτη θέση και η πορεία που κάνατε και το κύπελλο στο τέλος της ΕΠΣΗ που κατακτήσατε, όλα αυτά δεν ξεχνιούνται. Ναι, εντάξει, ήταν εξ αρχής ο στόχος της ομάδας ήταν το κύπελλο. Να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο πρωτάθλημα που το πετύχαμε. Η χρονιά τελείωσε πολύ όμορφα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πάντως, στο Ηράκλειο είχες έρθει για πρώτη φορά για λογαριασμό του Όφη. Φαντάζομαι παρακολουθείς όσο μπορείς και τη δική του πορεία. Εννοείται. Παρακολουθώ τον Όφη. Ποιος δεν τον παρακολουθεί στην Κρήτη. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πήραμε πρωτάθλημα τον Όφη, ανέβηκε εκεί που το αξίζει και μετά ανέβηκε και στη Super League που εκεί είναι η θέση του. Και εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα.